Σπάει την σιωπή του ο πρώην δημοσιογράφος <σπάει> του BBC Μάρτιν Μπασίρ για πρώτη φορά μετά την δημοσιοποίηση <σπάει> της έκθεσης <σπάει> του Βρετανικού Ραδιοτηλεοπτικού <διότι σπάει> Συμβουλίου <σπάει> ότι εξαπάτησε <σπάει> την πρίγκιπη Σανταϊάννα <σπάει> <Λάνα, σπάει> για να του παραχωρήσει <σπάει> την περιβόητη συνέντευξη το 1995 στην οποία αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση του πρίγκιπα Καρόλου. Δεν καταλαβαίνω πώ θα μπορούσα να θεωρηθώ υπεύθυνο για πολλά από αυτά που συνέβαιναν στη ζωή τη. Πιστεύω ότι το να λέει κανεί ότι <σπάει> είμαι <σπάει> ατομικά υπεύθυνο είναι παράλογο και άδικο. Η οικογένειά μου και εγώ την λατρεύαμε. Βουίζει ο τύπο στο Μονακό για το γεγονό ότι η πριγκίπισσα Σαρλίν παραμένει στη Νότια Αφρική με αποστολή την καταπολέμηση τη λαθροθυρία, όπω ενημερώνει από το λογαριασμό τη στο Instagram. Η 43χρονη Σαρλίν δεν βρισκόταν στο πλευρό του πρίγκιπα Αλβέρτου αυτό το Σαββατοκύριακο για τον Grand Prix, ο οποίο έδωσε το παρόν με τα δίδυμα παιδιά του. Το παλάτι απάντησε ότι λόγω λίμωξη του αναπνευστικού η πριγκίπισσα δεν μπορούσε να επιστρέψει. Η απουσία τη πυροδοτεί φήμε για νέα προσπάθεια απόδρασή τη από το χρυσό κλουβί του Μονακό λόγω νέων ισχυρισμών για ακόμη ένα παιδί εκτό γάμου του πριγκιπάλ Βέρτου. Νέε φωτογραφίε τη αγνοούμενη πριγκίπισσα Λατίφα από εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι κάνουν την εμφάνισή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εάν αποδειχθούν αυθεντικέ, τότε η πριγκίπισσα κάνει την πρώτη τη δημόσια εμφάνιση μετά τι καταγγελίε τη με βιντεοσκοπημένα μηνύματά τη στο BBC ότι ο πατέρα τη την κρατά όμοιρο. Μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνεί αντιδράσει από οργανώσει για τα δικαιώματα των γυναικών.